Ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2007. Πόσοι από εσάς όμως γνωρίζετε ότι είχε γεννηθεί στη Λεμεσό της Κύπρου? Τελευταία επιθυμία του Σωτήρη Μουστάκα ήταν στην κηδεία του να σκεπαστεί η σωρός του με την ελληνική σημαία. Από τα χρόνια της εφηβείας του και συγκεκριμένα την περίοδο 1955 έως 1959, ο Σωτήρης Μουστάκας συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, καθώς μοίραζε φυλάδια και έγραφε συνθήματα στους στίχους. Παρακολουθούσε θέατρο από τα 14 του και αυτό τον έκανε να το αγαπήσει. Ο Γιάννης Μουστάκας, αδερφός του Σωτήρη Μουστάκα, επέλεξε να ζήσει τη ζωή του στη Λεμεσό της Κύπρου. Σε κοινή του συνέντευξη είχε πει χαριτολογώντας ότι μικρός ο Σωτήρης ήταν άταχτος και πολύ πειραχτήρη. Άλλωστε, όπως είχε ομολογήσει και σε συνεντεύξεις του, του άρεσε πάρα πολύ να κάνει φάρσες, ειδικά σε επώνυμους. Στην ταινία Γκρέκο του Γιάννη Σμαραγδί, όταν ο σκηνοθέτης ενημέρωσε τον Σωτήρη Μουστάκα ότι θα χρειαστεί να μικρύνουν οι σκηνές και να κοπεί ένα πλάνο που έλεγε ο Τισιάνο, ο ζωγράφος που υποδιόταν ο Σωτήρης Μουστάκας ότι ο πίνακας αυτός είναι ελληνικός, ο αείμνηστος ηθοποιός τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε: «Ό,τι άλλο θέλεις να κόψω, αλλά μην μου πάρεις από το στόμα αυτού του ρόλου τη λέξη ελληνικός. Θέλω να την πω για πολλούς λόγους αυτή τη λέξη». Ο Μουστάκας ήταν ένας από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς και μάλιστα απέσπασε βραβεία το 1994 για την επιθεώρηση Παναθήνα, το 1996 από την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για το ρόλο του στην επιθεώρηση «Οι δύο δουλειές» και το 2003 το βραβείο ερμηνείας ελληνικού έργου «Κάρολος Κουν». Όταν ήρθε στην Κύπρο για να παίξει για θεατρική παράσταση, είχε κατηγορηθεί από ορισμένα μέσα αντίθετης ιδεολογίας ότι ήρθε μόνο για τα λεφτά. Ο Μουστάκας όμως είχε δηλώσει πριν από την παράσταση ότι τα χρήματα θα δοθούν για την άμυνα της Κύπρου. Αυτό το δήλωσε άλλωστε σε συνέντευξή του και ο ανιψιός του Μιχάλης Μουστάκας, επίσης ηθοποιός, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο Σωτήρης αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Δυστυχώς, ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή το 2007 σε ηλικία μόλις 66 ετών από λίμωξη του αναπνευστικού, ενώ είχε διαγνωστεί και με καρκίνο. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Χαλανδρίου με δημόσια δαπάνη και σκεπασμένος με την ελληνική σημαία όπως είχε ζητήσει. Άφησε πίσω του μία κόρη, την Αλεξία Μουστάκα, η οποία, όπως και ο πατέρας της, επέλεξε και αυτή να ασχοληθεί με την υποκριτική. Κοινά ονόματα και στις οδούς και σε ορισμένες περιοχές. Καταρχήν για τις οδούς δεν περίμενα να το συναντήσω αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά ονόματα. Τα περισσότερα ονόματα είναι κοινά, όπως για παράδειγμα έχουμε οδό Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως, οδός Γρυπάρη, εντάξει προφανώς λόγω του ποιητή, μέχρι και οδό Παναγίας της Τίνου είδα, γιατί ξέρετε ότι κατάγομαι από την Τίνο. Υπάρχει μέχρι και οδός Ελλάδας. Επίσης κάποια ονόματα περιοχών είναι κοινά, δηλαδή υπάρχει η περιοχή Ακρόπολη, υπάρχει περιοχή Λυκαβητού, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Καλό Χωριό, όπως αντίστοιχα και στην Κρήτη.